Για δέστε, μας γαλώσανε τα μυαλά όλο το καλοκαίρι και φέτος και πέρυσι. Ο τουρισμός, ανάπτυξη, ιστορίες, η απομηχανή κτλ. Κτλ. Και από αυτή την ανάπτυξη θα κερδίσουν όλοι. Κανένας δεν είπε πόσοι εργαζόμενοι, πόσοι ανάπηροι μπόρεσαν να κάνουν διακοπές. Κανένας δεν είπε ότι έχουν συρρυκνωθεί οι διακοπές που έκανε η εργατική λαϊκή οικογένεια. Ότι ακόμα και αυτά τα ελάχιστα που δινόταν για τον κοινωνικό τουρισμό συρρυκνώθηκαν όταν αυξήθηκαν οι κρατήσεις των εργαζόμενων για τον οργανισμό, παράδειγμα την εργατική εστία που αφορούσε, καταργήσανε μεν, αλλά οι εισφορές δεν καταργήθηκαν, μόνο των εργοδοτών οι εισφορές καταργήθηκαν. Των εργαζόμενων δεν καταργήθηκαν, ενώ εισέπραξαν 127 εκατομμύρια για κάθε χρόνο, δώσανε μόνο 10 εκατομμύρια από αυτά για τον κοινωνικό τουρισμό, για τους εργαζόμενους, για τους ασφαλισμένους κτλ. Την ίδια στιγμή τα προγράμματα για τα παιδιά, για τον τουρισμό, για τις κατασκηνώσεις, αρκέστηκαν να καλύψουν μόνο 13.000 παιδιά και από αυτά μόνο 3.500 παιδιά με αναπηρία, τα οποία τα περισσότερες των περιπτώσεων ήταν σε άδειες και σε επικίνδυνες συνθήκες και οι γονείς πλήρωσαν κάπως από την τσέπη τους για να μπορέσουν να τα καλύψουν. Οι εργαζόμενοι, γιατί καλλιεργούν και αυτή την αυταπάτη, να πηγαίνουν οι επιχειρήσεις καλά, αλλά θα κερδίσουν και οι εργαζόμενοι. Κερδίσαν οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι κερδίσανε το σακατηλίκι, μια ζωή χωρίς ωράριο, χωρίς δικαιώματα, παιδιά στα κοντέινερ, στα δίπλα, στα πολυτελή ξενοδοχεία, χωρίς κλιματισμό, δεν είχαν οι καημένοι τη δυνατότητα να τραβήξουν γραμμές αγωγών από τον κεντρικό κλιματισμό, να δώσουν κλιματισμό στα παιδιά που σακατεκόταν να δουλεύουν 15 ώρες, παιδιά που δουλεύανε για 300 και 400 ευρώ 15 ώρες στο πόδι και χωρίς κανένα ρεπό. Αυτή ήταν η βιομηχανία της ανάπτυξής τους. Αλήθεια στους άλλους χώρους που σχετίζονται με την αναπηρία, παράδειγμα, είναι διαφορετικά. Στην ειδική αγωγή, ενώ γιγαντώθηκε ο κλάδος τα τελευταία χρόνια, μειώθηκαν τα παιδιά που εξυπηρετούνται για τις τσακίσεις του δημόσιου τομέας και την ίδια στιγμή ο μέσος μισθός των εργαζόμενων έχει πέσει στο 50% σε σχέση με το πριν 15 χρόνια. Να δηλαδή το ότι η ανάπτυξή τους αφορά τη συγκέντρωση του σε λίγα χέρια και προϋποθέτει το τσάκισμα των δικαιωμάτων των εργαζόμενων αλλά και αυτό που έχουν ανάγκη από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Στην αποκατάσταση που αναλαμβάνει την ευθύνη όταν τραυματιστεί όλος μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο ήταν και παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Διάλυση στις δημόσιες δομές. 200 κρεβάτια έχουν παγιοποιηθεί από το 1996 και αυτά είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Όταν ήδη οι επιστήμονες έλεγαν από τότε και το επιβεβαιώνουν και σήμερα ότι για να καλύψουμε τις ανάγκες με βάση τα ατυχήματα, βλέπετε στα κανάλια πολλά ατυχήματα, τώρα τα άλλα ιστορίες, τα εργατικά ατυχήματα πολλαπλασιαστήκαν τα τελευταία χρόνια γιατί έχουν μειωθεί και οι ένα και του εργοδότε, κανένα δεν του ελέγχει γιατί ο πλούτο του προϋποθέτει και να μην δίνουν και μέτρα προστασία. Πολλαπλασιαστήκαν και τα ατυχήματα και τι έχουμε, μείωση των δημόσιων δαπανών, συρρήκνωση των δημόσιων δομών και εκεί που χρειαζόμαστε σαν χώρα 2.000 κρεβάτια, τα δημόσια μείναν 200, αφήστε που πήσαν και κάποσα και την ίδια στιγμή μέσα στην κρίση. Δαπανήθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις από ιδιώτες για να εκμεταλλευτούν την αγωνία του γονιού να ξαναδούν το παιδί του να περπατήσει, την αγωνία του αδερφού για να δουν τον αδερφό τους ή του παιδί για να δει τον πατέρα τους μετά από το ατύχημα, τη μάνα τους κτλ. Παρεμβαίνουμε, παίρνουμε τα μέτρα μας με τα ειδικά σχολεία, με την οργάνωση της ΕΑΠ, αυτό που είπαμε, και πάμε να κλιμακώσουμε τον αγώνα. Να μην περάσει ό,τι καταφέραμε ως τώρα σε σχέση με τα σχέδιά τους για την λειτουργικότητα, που ήταν από το 10, από το 12 να τα περάσουν, το πήγαν το 15 με το τρίτο μνημόνιο, με όριο το 16, τώρα βάλαν στο όριο το 19, να τους μείνει στα χαρτιά και να είναι αφορμή όλα αυτά τα ζητήματα, να βγάλει ο κόσμος γενικότερα συμπεράσματα, ότι εδώ δεν αρκεί απλά να τους καθυστερείς κάποια παραπάνω μέτρα, γιατί η κατάσταση είναι έτσι κι αλλιώς άσχημη και θα γίνεται το κακό στο χειρότερο, να μπει στην ημερήσια διάταξη ότι μια άλλη οργάνωση της κοινωνίας, ότι είμαστε στο 2019, στο 2020 αύριο, 21ος αιώνας, υπάρχουν τεράστιες κατακτήσεις επιστήμης και τεχνολογίας,
Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε με τους όρους του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα.